Γεια σας, τι μου κάνετε, πώς είστε, βέρε, παιδιά μου. Λοιπόν, επιστρέψαμε σε αυτό εδώ το βιντεάκι και είχαμε τη φαϊνή ιδέα εδώ πέρα στο κανάλι μας να κάνουμε ένα βίντεο όπου θα κάνω νύχια με κλειστά μάτια. Έχω κάνει ψιλοσυντήρηση από αυτό εδώ το χέρι. Έχω βγάλει το ένα για να το χτίσω κιόλας και μετά να βάψω και τα υπόλοιπα. Αυτό δεν το έχω πειράξει ακόμα. Λογικά μετά το βίντεο θα κάνω τη συντήρηση κανονικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω νομίζω. Έχω φέρει εδώ κάποια υλικά τα οποία θα με βοηθήσουν στο να χτίσω και να βάψω κτλ. Τα χρώματα δεν θα τα ξέρω γιατί θα μου τα δώσει το σπιρετάκι εκεί πάνω. Και εγώ θα κλείσω τα μάτια μου με αυτήν εδώ την Kids μάσκα, η οποία γράφει The Queen is Sleeping. Τρομάρα μου. Νομίζω ξεκινάμε. Λέω ναι. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Βάζω αυτά εδώ τώρα. Το μαλλί που μου το έχει κάνει ο Σπυρέτος, νομίζω εύχομαι να μην χαλάσει. Νιώθω πάρα πολύ άβολα με ό,τι συμβαίνει εδώ τριγυρό. Έχω κλειστοφοβία σίγουρα, να ξέρετε, γενικά. Σπυρέτο, αυτό να τα βγάλω απ' έξω, πιστεύεις? Τις κεραίες. Εντάξει, είμαι κουκλά. Πού είμαι? Ωραία. Παιδιά, έχω πάρα πολύ κλειστοφοβία. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα. Θέλουμε να το χτίσουμε, ωραία. Οπότε, άρα, παίρνω εγώ τώρα αυτά τα υλικά, το οποίο είναι μία φόρμα. Να κάνω μια ερώτηση. Δεν πρέπει πρώτα να τα έχω βάλει όλα πάνω μου εκεί πέρα για να τα κάνω, ή πρέπει να τα βγάλω εγώ μετά? Α, το ακριλικό άκρη τζέλ μας είναι αυτό εδώ, σίγουρα. Πινέλα τώρα εδώ. Λοιπόν, θέλω ένα αντισηπτικό. Μπορώ να έχω ένα αντισηπτικό? Εδώ το έχω αφήσει. Αυτό δεν είναι? Εύχομαι να είναι αυτό και να μην είναι body mist. Δεν ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων, βάζω cleaner. Τι είναι αυτό, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Και βάζω τη φόρμα. Έτσι. Παναγία μου, Χριστέ μου. Ανοίγουμε την φόρμα μας. Το έχω κάνει άπειρες φορές. Τώρα θα δω αν μπορώ να το κάνω και με κλειστά μάτια. Έχω πάρει σωστή φόρμα. Μου φαίνεται πάρα πολύ μικρή φόρμα. Δεν ξέρω καν αν έχω πάρει σωστή. Καλά, σίγουρα δεν έχει κάτι καλά αυτό εδώ. Ένα λεπτό! Ένα λεπτό! Πού είμαι? Το αντισηπτικό γιατί έφυγε! Σε κλιπαρό φέρτο μου! Ο Σαμίρ και η μάνα του, και η μάνα του Στέφανου. Βγήκε τώρα αυτό. Βγήκε, παιδιά. Σπυρέτο, βγήκε. Δεν θα μιλάς καθόλου και έχει φύγει ο Σπυρέτος και είμαι μόνη μου έτσι. Περίμενε ένα λεπτό, δεν ξέρω αν έχει βγει, δεν έχω και πολύ εδώ. Τι κάνω? Δεν ξέρω τι έχω κάνει. Θέλω λίγο το αντισηπτικό, μπορώ να το έχω? Ναι. Δεν μου έχεις δώσει body mist. Αποκλείεται να το κάνω αυτό. Και τώρα, τι κάνω εδώ? Γιατί δεν γίνεται. Τι κάνω? Έχει βάλει αλλού. Δεν κάθε τη φόρμα, δεν την έχω βάλει σωστά. Σας πω τα νέα μου τώρα εγώ, εδώ. Τις τελευταίες μέρες έχω ζήσει το μεγαλύτερο metal breakdown, οπότε το έχω ρίξει στη δουλειά. Τι κάνω! Οπότε κάνω βιντεάκια, μαλακίες και τα λοιπά για να περάσει η ώρα μου εδώ πέρα. Και επιτέλους θέλω να έρθει το καλοκαίρι να φύγει. Ο χειμώνας θέλω να έρθει. Ρε, δεν καταλαβαίνω που είμαι. Εγώ γιατί βάφτηκα σήμερα. Καλά, όπως μπορώ να το κάνω, παιδιά. Λοιπόν, τέλος. Ωραία, η λάμπα τώρα. Λάμπα. Νέα γενικά από τη ζωή σας. Θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχολιάκια τα νεάκια σας. Εγώ δεν ξέρω τι άλλο να σας πω σε αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Κάτι έγινε εδώ. Για να δω. Το βγάζω. Το έχω κάνει μητερό. Χαλιά. Τι είναι αυτό εδώ? Ωραία. Λοιπόν, ένα λεπτό ψυχραιμία. Είναι άποψη κι αυτό, έτσι. Λοιπόν, δεν θα το λιμάρω, το αφήσω έτσι, μ' αρέσει. Λοιπόν, θα μπορούσα να έχω τα ταβερνίκια. Λοιπόν, αυτά τα ταβερνίκια τώρα, Σπυρέτο μου, που μου έχει βάλει αυτό το challenge, να τα βάψω και όλα μαζί. Το βάφω. Πού είναι? Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται να συμβεί αυτό. Πώς θα ξεβαφτεί μετά το ταβερνίκι αυτό? Αλήθεια. Όλα πρέπει να τα βάψω. Εγώ γιατί πιστεύω ότι βάφω με το πλαστικό και όχι με. Δεν μπαίνει. Λοιπόν, ένα λεπτό.
λεπτό. Έχουμε φέρει κι άλλα. Ωραία, να βάψουμε τα υπόλοιπα με αυτό. Πιστεύω ότι δεν θα ταιριάζει καθόλου. Αυτά εντωμεταξύ που τα ξέθαψα αυτά τα βερνίκια δεν ξέρω καν, έτσι. Να κάνω πιστεύεις ένα σχεδιάκι από πάνω. Γιατί δεν βα. Ωραία, αν. Τώρα κόλλησες λίγο, αλλά τα άλλα τα έχεις κάνει τύπου. Γιατί δεν μπορώ να κεντράρω! Τα άλλα τα έχεις κάνει τέλεια. Ρε, γιατί δεν μπορώ να κεντράρω! Τι κάνω λάθος. Εδώ. Και ευθεία. Όχι, γιατί πέφτει. Ναι, τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, και θα βάλουμε και εδώ. Χαμός. Βάφτηκε. Ναι, το έχεις κάνει αυτό. Λάμπα, παιδιά. Μην ξεχνάτε τον πολυμερισμό. Είναι ο βασικότερος όλων ο πολυμερισμός. Λοιπόν, πού είναι. Και περιμένουμε ένα λεπτό για να πολυμεριστεί το βερνίκι μας. Προσοχή πάντα να κάνουμε λεπτές στρώσεις στα νύχια έτσι ώστε να μην ζαρώνουν. Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να πω ότι πρέπει να κάνω ένα σχεδιάκι πάνω ή αν δεν κάνω σχεδιάκι να βάλω λίγο γκλίτερ. Εν τω μεταξύ, πού κοιτάω. Αυτή η κάμερα γράφει, πιστεύει. Τι είναι αυτά. Τα έχεις κάνει όλα να ταιριάζουν. Αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, άκου, θα βάλω στον αντίχειρα γκλίτερ. Σε αυτό που έχτισα θα βάλω. Α, αυτά είναι φόλις, δεν είναι γκλίτερ. Θα τα βάλω από κάτω προς τα πάνω. Έτσι ώστε να. Α, να κάνουμε όμπρε. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε με το γκλίτερ μας, εγώ τώρα θέλω να πάρω ένα λεπτό πινελάκι. Κάπου εδώ είχα και ένα πινέλο, παιδιά, σας αρχίζομαι. Μήπως θα μπορούσα να βοηθήσει το κοινό για πινέλο. Θέλω τώρα κάπου να βάλω το χρώμα για να μην. Α, θα το βάλω εδώ στο καπάκι αυτού νου. Α, αλλού ήμουν. Το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτήν εδώ τη φάση είναι να κρατάτε το μικρό σας δαχτυλάκι σταθερά εδώ στο χέρι, έτσι ώστε να μην τρέμει το χέρι σας και να μην πηγαίνετε δεξιά-αριστερά. Άρα, τώρα εγώ που θέλω να κάνω μια καρδούλα, θέλω να βάλω εδώ το χεράκι μου και να σχεδιάσω αυτή την καρδούλα. Ναι, καλά. Τι. Τι. Σοφία, την έχεις κάνει τέλεια. Ρε, με κοροϊδεύεις. Μαλάκα, βγάλω τη μάσκα να δεις. Δεν μπορώ τώρα να βγάλω τη μάσκα, πρέπει να το δω στο τέλος. Είναι τέλεια. Ωραία. Και αφού τελειώσαμε και με αυτό, τα πολυμερίζουμε. Στη συνέχεια όμως, επειδή εγώ θέλω να βάλω κάτι γκλιτερωτό πάνω μου, πιο γκλιτερωτό από όλα αυτά που χρησιμοποιήσει, θα πάρω ένα τυχαίο εδώ πέρα γκλίτερ. Ωραία. Και θα ανοίξω με προσοχή πάντα για να μην φύγει το υλικό μας. Ένα από πάνω-πάνω μας. Βέβαια, μπορούσαμε αυτό να το βάλουμε και μέσα στο άκριτζελ, έτσι. Βάλουμε λίγο εδώ πάνω. Και αφού τελειώσαμε και αυτό, μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Ή ξέρετε τι, θα κάνουμε ένα gel σχέδιο 3D. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το νύχι, το οποίο είναι έτσι, θα βάλουμε εδώ πέρα το gel μας. Πώς είχα κάνει στο βίντεο κλιπ της Λίλας κάτι χοντρό σχεδιάκι από πάνω με χρυσό. Έτσι, φανταστείτε το. Ποτέ μην μπαίνει στη λάμπα και τα προϊόντα σας είναι ανοιχτά. Ποτέ! Γιατί μπορεί να πετρώσουν και να πολυμεριστούν. Νομίζω ότι είμαι έτοιμη. Ωραία, θα πάρω ένα ό,τι να είναι τώρα. Θα βάλουμε στον αντίχειρα τώρα ένα διαμαντάκι που είναι εδώ το γκλιτεράκι μας το πολύ που είχαμε βάλει. Το πιάσα. Και κατευθείαν μέσα στη λάμπα, αγάπες μου. Πού είναι. Of course we can do. Καλά, το έχω βάλει χάλια. Αυτό βγάζει μάτι καλέ. Αυτό θα. Α, βγήκε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είναι. Ρε, με κοροϊδεύει. Δεν σου κάνω πλάκα. Γιατί κοιτάω το ταβάνι, ρε φίλε, εγώ. Να, θα το δεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να το δω. Πριν το έχει ξενερώσει, έχω κάνει καλά νύχια. Πού ακριβώς είναι καλό. Είναι σαν. Σαν πίκλα. Έτσι και έχω κάνει έτσι! Αυτό με μάρανε στα συγκεκριμένα νύχη. Είναι αηδία. Είναι σαν την κοινά το εμβασίλευτο. Η ζώνη του Άγιου Βασίλη! Αποκλείεται! Αυτό γιατί. Γιατί. Όχι, είναι χάλια, παιδιά. Δεν είναι ωραίο. Και η καρδούλα, πού την είδες εσύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια πόσο βαθμό θα έπαιρναν αυτά εδώ τα νύχια. Να υπολογίσετε το ότι δεν έβλεπα έτσι, δεν έβλεπα τίποτα εδώ πέρα. Οπότε για να το δείτε και να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια τι βαθμό θα έπαιρνα. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι. Λοιπόν, τα μαλάκια μου τα έκανε ο Σπυρέτος. Όποιος θέλει να πάει στο προφίλ του, που μπορώ να το αφήσω από κάτω για να.
Σας κάνει τα μαλάκια, αγαπές. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Ακολουθήστε με σε Instagram, να με ακολουθήσετε σε TikTok, γιατί κάνω πολλά TikTok μέσα στην εβδομάδα μου. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας τον τελευταίο καιρό. Ξέρετε εσείς. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο που θα έχει πάλι σχέση με νύχια, αλλά θα έχει και δύο αγαπημένους καλεσμένους. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ. Bye! Το mental breakdown ξαναξεκινάει. Τι κάνεις? Τι? Αφού δεν έχουμε βγάλει κοντινά. Είμαι όντως τεχνήτρια. Δεν σκίσε με δάκι. Αυτό ήταν τα bloopers. Τα σκι bloopers. Τα bloopers είναι όλα τα βίντεο.